Πολιουρία, γενικά καθορίζεται αν έχουμε πάνω από 3 λίτρα την ημέρα παραγωγή ούρων. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τέλος πάντων είναι 40 ml το βάρος σώματος, δηλαδή δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους το ποσό των ούρων που παράγουμε το 24ωρο. Η φυσιολογική πρόσληψη είναι στα επίπεδα που βλέπουμε εδώ, 100 ml την ώρα. Η πολιουρία μπορεί να είναι είτε μια ολική πολιουρία, δηλαδή στη διάρκεια όλης της ημέρας να είναι καταναμημένη αυτή η παραγωγή των ούρων. Μπορεί να είναι ημερήσια, δηλαδή την ημέρα να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων, ή νυχτερινή πολιουρία, δηλαδή στη διάρκεια της νύχτας να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων. Βλέπουμε εδώ έναν πολύ μεγάλο κατάλογο για το τι μπορεί να προκαλέσει την πολιουρία. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο κομμάτι, στο οποίο φεύγει μερικές φορές σαφέστατα από τα όρια του ουρολόγου, αλλά εμείς πρέπει να το έχουμε και να το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε ένα ασθενή που έχει πολιουρία. Υπάρχουν από το ενδοκρινολογικό σύστημα λόγοι, από το νεφρικό φυσικά, ιατρογενείς, το αλκοόλ παίζει ρόλο, υπάρχουν μεταβολικά σύνδρομα που προκαλούν προβλήματα και ψυχογενείς αιτίες. Και ο ομοιοστατικός έλεγχος, έτσι που είναι αρκετά πολύπλοκος, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία, με διάφορους παράγοντες. Παίζουν ρόλο σαφέστατα η βαζοπρεσίνη, παίζει ρόλο η παραγωγή της αντιρρητικής ορμόνης. Είναι αρκετά πολύπλοκο το σύστημα, το οποίο καθορίζει την ομοιόσταση και ο οργανισμός βέβαια έχει την τάση πάντοτε να βρίσκεται στις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει την ομοιόσταση. Το βασικό που πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε είναι πότε μιλάμε για νυχτερινή πολιουρία. Η ηλικία έχει σχέση. Έχει σημαντική σχέση, δηλαδή είναι φτιαγμένος έτσι ο οργανισμός μας, που καθώς γερνάμε, ουσιαστικά επιτρέπεται να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι λίγο, το έχουμε αποφασίσει, έχουμε βάλει αυτά τα όρια, χωρίς να είναι απόλυτα. Δηλαδή το ότι κάτω των 65 επιτρέπεται κανείς να βγάλει το 1 πέμπτον, δηλαδή το 20% των συνολικών ούρων του 24ωρου, και όταν είμαστε πάνω από 65 να βγάζει το 1 τρίτο το 33%, υπάρχει μια γραμμική σχέση ουσιαστικά. Καθώς μεγαλώνουμε, δηλαδή ένας ο οποίος είναι 50, το 1 πέμπτον μπορεί να βγάλει και λίγο παραπάνω από το 1 πέμπτον. Πλέον όμως έχουμε καταλήξει ουσιαστικά, έχουμε βάλει αυτά τα όρια για να έχουμε έναν μπούσουλα, ότι μιλάμε για νυχτερινή πολιουρία εάν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πόσοι από εσάς υπολογίζετε την νυχτερινή πολιουρία βάσει ενός ημερολογίου ούρησης? Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι, που μας διαφεύγει. Και μερικές φορές βαριόμαστε να κάνουμε λίγο εκεί τον υπολογισμό και λέμε δεν πειράζει, ας περάσει έτσι. Τι είναι αυτό που προκαλεί την νυχτερινή πολιουρία? Πρώτα απ' όλα, η παγίδευση υγρών στον τρίτο χώρο, η οποία μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους. Υπάρχει μια πλειάδα λόγων, όπως βλέπουμε. Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη υποαλμπουμινεμίας, η καρδιακή ανεπάρκεια, έτσι, το άτριμο νάτρο πετάει, το πεπτίδιο του νατρίου που υπάρχει στον δεξιό, στη δεξιά κοιλία, στο δεξιό κόλπο. Αυτόνομη νευροπάθεια, το νεφρωσικό σύνδρομο, η φλεβική στάση, κακή διατροφή, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν νυχτερινή πολιουρία. Η απώλεια του καρδιανού ρυθμού, η οποία είναι αρκετές φορές ένα σημαντικό πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει διαταραχή της συμπαραγωγής της βαζοπρεσίνης, που από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η αποφρακτική άπνοια. Νομίζω, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει ασθενείς μου
εάν ροχαλίζουν, που έχουν νυκτουρία, να τους έχω ρωτήσει αν ροχαλίζουν και όλη αυτή την ιστορία. Εσείς ρωτάτε τους ασθενείς σας εάν ροχαλίζουν? Γιατί φαίνεται ότι σαφώς μπορεί να υπάρχει ή να έχει μια ξαφνική έναξη, τέλος πάντων, του ροχαλιτού. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν την αποφρακτική άπτεια και είναι πιο συχνό σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, έχουν ακρομεγαλία, άσμα, υπέρταση κτλ. Η νεφρική σωλιανική λειτουργία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου, οικογενείς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι μπορούν να έχουν προκαλέσει διαταραχή στην νεφρική λειτουργία. Η νυκτουρία είναι συχνή στους συγκεκριμένους ασθενείς, κάτι που ενοχλεί και τους ίδιους, αλλά και αυτούς που τους φροντίζουν. Σχετίζεται με προβλήματα αποθήκευσης, που αυτά είναι αποτέλεσμα ενός υπεδαστήριου εξωστήρα, ή είναι αποτέλεσμα μιας νυκτερινής πολυουρίας, η οποία είναι απώλεια, είναι αιτία του διαταραχής του κυρκάδιου ρυθμού, που αυτό μπορεί να οφείλεται στην μεγάλη ηλικία. Ξέρουμε ότι ασθενείς με διαταραχές στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου έχουν αυξημένη αποβολή νατρίου. Υπάρχει μια αυξημένη οσμωτική αποβολή ούρων που συνδυάζεται με αυξημένο όγκο νυκτερινών ούρων. Μπορεί όμως να έχουμε νυκτουρία χωρίς πολυουρία, δηλαδή κανονική κλασική νυκτουρία. Εκεί θα έχουμε μια παθολογία από το κατώτερο ροπητικό, δηλαδή διαταραχές αποθήκευσης. Μπορούμε να έχουμε διαταραχές ύπνου, αλλά είναι και άλλες αιτίες που προκαλούν, διάφορες νευρολογικές καταστάσεις, η παχυσαρκία, πούμε στην Πάρκινσον, η νυκτουρία όταν εμφανίζεται είναι σημαντική και ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζεται καλά με κανένα φάρμακο. Και βέβαια, κανείς δεν παίρνει κάποια φάρμακα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αϊπνία. Υπάρχουν καταστάσεις, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν καταστάσεις που συνδυάζονται με την νυκτουρία. Πρώτα απ' όλα η ηλικία. Επίσης, έχει φανεί ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάλογα με την εθνικότητα και τη φυλή. Διάφορα ιατρικά προβλήματα. Ψυχολογικοί παράγοντες, επηρεάζεται η ποιότητα ζωής και πάνω απ' όλα φαίνεται ότι η νυκτουρία συνδυάζεται και με αυξημένη θυσιμότητα. Άρα είναι πολύ ουσιαστικό. Άρα είναι κάτι που πρέπει να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις, η σχέση αίτιου και αιτιατού δεν είναι σαφής. Εκείνο που έχει βρεθεί αρκετά καλά με αρκετές μελέτες και μια μελέτη αρκετά καλή είναι αυτή που αναφέρω εδώ, είναι ότι υπάρχει σαφέστατα, το ξέραμε, συσχέτιση της άπνοιας με τη σεξουαλική λειτουργία, αλλά και με την νυκτουρία. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ βασικό όταν έχουμε μια νυκτουρία να προσπαθούμε αυτομάτως να δούμε αν είναι μια νυκτουρία με ή χωρίς πολυουρία. Και βλέπουμε εκεί τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν νυκτουρία χωρίς πολυουρία και εδώ καταστάσεις που προκαλούν την νυκτερινή πολυουρία.